Φίλοι μου, από το Μαστοράκο σε ένα ακόμη βίντεο θα δούμε σήμερα ένα συναγερμό μότο από αυτούς τους φτηνούς που κυκλοφοράνε στην αγορά, οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή γύρω στα 15 ευρώ. Είναι ένας πολύ καλός κινέζικος βέβαια, αλλά πολύ καλός συναγερμός, τον οποίο εγώ προσωπικά, φίλοι μου, τον έχω 3 χρόνια και δεν χρειάστηκε να αλλάξω ούτε την μπαταρία. Βλέπετε, έχει μια μπαταρία 9V, η οποία τη χρησιμοποιεί για τη σιρήνα. Αυτή εδώ. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τώρα πώς γίνεται η κατάσταση αυτού του συναγερμού. Εδώ πέρα έχω κολλήσει, όπως βλέπετε, το μπίπερ του συναγερμού, τη σιρήνα, με αυτοκόλλητη την ιερπλής όξεως που υπάρχει μέσα. Εδώ τώρα, φίλοι μου, έχω στριμώξει την κεντρική μονάδα του συναγερμού, και όταν λέω την έχω στριμώξει, την έχω στριμώξει προς τα κάτω σφιχτά, δηλαδή νάτι, έτσι, και την έχω στριμώξει γιατί εδώ είναι η ασφάλειά του, εδώ συνδέεται η μπαταρία του. Και την έχω στριμώξει, φίλοι μου, γιατί για να μπορεί να δουλεύει σωστά το αντικραδασμικό, να έχει ευαισθησία καλή, γιατί αν την έχετε κάπου ελεύθερη δεν μπορεί να πάρει τις δονήσεις από τη μηχανή όταν κάποιος θα τη χτυπήσει, όταν θα την κουνήσει, έτσι. Πρέπει να είναι λοιπόν στριμωγμένη. Τώρα, η συνδεσμολογία είναι πολύ απλή αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες, γιατί αυτοί οι συναγερμοί έχουν πάρα πολλές δυνατότητες, ακόμα και να χτυπήσει τη μίζα και να πάρει μπροστά το μηχανάκι μακριά. Εγώ προσωπικά όλα αυτά δεν ήθελα να τα χρησιμοποιήσω. Στο κάτω κάτω είναι και ένας φτηνός κινέζικος συναγερμός, δεν το έχω και μεγάλη εμπιστοσύνη. Απλά τον δουλεύω με το αντικραδασμικό. Έχω πάρει εδώ το κόκκινο και το μαύρο του συναγερμού, το κόκκινο όπως βλέπετε πάει στο συν και το μαύρο πάει στο πλην, και υπάρχουν εδώ και τα δύο αυτά κίτρινα καλωδιάκια, τα οποία τι κάνουν, φίλοι μου? Αυτά τα καλωδιάκια είναι που δίνουν εντολή στα φλάς για να ανάψουν τα φλάς όταν ενεργοποιούμε ή απενεργοποιούμε το συναγερμό. Κοιτάξτε, τα έχω φέρει εδώ, συμφωνεί? Μέσα σε αυτό το κάλυμα το πλαστικό, μέσα σε αυτό εδώ υπάρχουν τα δύο φυσάκια που πάνε ρεύμα στα φλάς, στο δεξί και το αριστερό. Να τα. Είναι αυτό με το θαλασσί χρώμα και το άλλο με το κόκκινο. Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξετε είναι αυτό εδώ, το οποίο τι κάνει? Είναι το καλώδιο που παίρνει το σήμα για να δουλέψει το κομπιουτεράκι του συναγερμού από μακριά. Βλέπετε εδώ όλα τα καλωδιάκια πως τα έχω περάσει. Βλέπετε πως έχω σφινώσει στην κυριολεξία τον μηχανισμό, εδώ ανάμεσα πατώντας τον κάτω. Εδώ έχω βάλει όλα τα καλώδια, και από μια τρύπα, φίλοι μου, που φαίνεται εδώ κάτω, έχω περάσει και την μπαταρία του εδώ, βλέπετε. Έχω περάσει το καλώδιο που σας είπα πριν. Να το. Να το λοιπόν. Υπάρχει, όπως βλέπετε, μια τρύπα εκεί στο κουτί. Το πέρασα λοιπόν εκεί κάτω. Γιατί εκεί είναι και προστατευμένο από λάσπες και λοιπά. Έτσι. Και απ' την άλλη είναι σε ελεύθερο σημείο για να μπορεί να έχει καλή επαφή με επικοινωνία με το κομπιουτεράκι. Συμφωνεί? Αφού τώρα κλείσαμε πάλι το μηχανάκι, φίλοι μου, μια δοκιμή, ενεργοποιούμε τον συναγερμό, βλέπουμε και τα φλάς. Το πρώτο χτύπημα απλά προειδοποιεί και στη συνέχεια αρχίζει να χτυπά. Κοιτάξτε. Τώρα, την επόμενη φορά που θα έχει κραδασμό, θα αρχίσει πλέον να χτυπά συνέχεια. Αυτά, φίλοι μου, σήμερα από το Μαστοράκο. Κάντε εγγραφή να βλέπετε ό,τι καινούργιο ανεβάζω.